Λοιπόν, να σας χαιρετήσω κι εγώ. Ε, προφανώς ο, δεν ήταν και το καλύτερο της Οργανωτικής Επιτροπής να βάλει την αιμοκάθαρση τελευταία, τη Δευτέρα, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι η αιμοκάθαρση είναι από τα βασικά στοιχεία. Έχουμε τους διαφάνειες, είναι εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, είναι από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να μάθει ένας, 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 ένας νευρολόγος, διότι, όπως ξέρετε, κατά 90% με αιμοκάθαρση θα ασχοληθείτε ούτως ή άλλως, στην, όταν ε, θα πάρετε την ειδικότητα. Επομένω, το να βάλει, για πρώτη φορά έγινε αυτό βέβαια, το να, το να μπει η αιμοκάθεση τελευταία και άρα και να μην έχει και τόσο μεγάλη συμμετοχή, θεωρώ ότι ήταν λάθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το διορθώσουμε πάντως έτσι και Λοιπόν, να προχωρήσουμε τι ερωτήσει. Κατά τη διαδικασία τη αμοκάθαρση, η αντίστροφη όσμωση χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του νερού τη βρύση. Καλύτερη κάθαρση μικρού μοριακού βάρου ουσιών, καλύτερη κάθαρση μέσου μοριακού βάρου ουσιών, Παρασκευή υγρού υποκατάστασης από το μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Okay, Πάμε. Το φαινόμενο τη διάχυση, το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια τη αμοκάθαρση, οφείλεται στη διαφορά υδροστατική πίεση μεταξύ αίματο και διαλύματο ομοκάθαρση, στη διαφορά οσματική πίεση μεταξύ αίματο και διαλύματο ομοκάθαρση, στη διαφορά συγκέντρωση διαλυτών ουσιών μεταξύ αίματο και διαλύματο ομοκάθαρση, στη διαφορά κολυσματική πίεση μεταξύ αίματο και διαλύματο ομοκάθαρση. Okay. Ποιο από τα παρακάτω φίλτρα θα χρησιμοποιήσετε σε ένα ασθενή που χρειάζεται καλή κάθαρση. Τώρα που έχετε και την ομιλία τη κυρία Γενοπούλου, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ εύκολο. Φίλτρο με KUF38 και COA650, φίλτρο με KUF18 και κοα 1350 φίλτρο με KUF38 και COA850, φίλτρο με, με KUF18 και COA850. το ποσοστό των αστυνομών που είναι ενταγμένοι σε αιμοκάθαρση στην Ελλάδα σε σχέση με το ποσοστό αυτών που είναι ενταγμένοι σε πρετοναϊκή είναι πάνω από 90%, πάνω από 60%, πάνω από 80%, πάνω από 90%. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν να πούμε ότι σε, αυτήν την ομιλία τη Αρχή Εμοκάθρο έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια και η επιδημιολογία. Να πάμε γρήγορα, γρήγορα λοιπόν, να δούμε λίγα στοιχεία τη επιδημιολογία. Ε, να ξεκινήσουμε με την επίπτωση του τελικού σταδίου τη χρόνια νευρική ανεπάρκεια. Εδώ βλέπετε από το, από το Registry τη Αμερική, βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι αρκετά ψηλά και μιλάμε για 227 νέου ασθενεί αναεκατομμύριο πληθυσμού, έτσι, κάθε χρόνο, όπως βλέπετε είναι αρκετά ψηλά α, α, το όσον αφορά την α, κατανομή των διαφόρων ε, κρατών, βλέπετε ότι είναι στα ε, κίτρινα η Ελλάδα είναι ε, εκεί που είναι και οι, οι περισσότερες μεγάλες χώρες. όσον αφορά τώρα τον επιπολασμό, δηλαδή πόσοι ασθενείς είναι σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Βλέπουμε ότι και εδώ μιλάμε για 1.235 ασθενείς ανά εκατομμύριο πληθυσμό. Και αν δούμε τώρα πόσοι από αυτούς κάνουν κάθαρση, βλέπουμε ότι πάλι η Ελλάδα είναι μέσα, στα, συγγνώμη, είναι μέσα στις πρώτες ε, χώρες, έτσι που έχουμε ότι κάνουν κάθαρση 992 ασθενείς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και τι κάθαρση κάνουνε. Εδώ βλέπετε ότι με το μπλε είναι η αιμοκάθαρση, με, συγγνώμη, είναι η μεταμόσχευση. Η αιμοκάθαρση είναι με το... Ο, ε, τι είναι αυτό, κίτρινο, τέλο πάντων, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και το, και το πράσινο είναι η περιτοναϊκή κάθαρση. Είναι σαφές ότι παγκοσμίως, όπως βλέπετε, η αιμοκάθαρση είναι πολύ πιο συχνή από ό,τι η περιδονακή κάθαση. Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου εδώ, όπως βλέπετε, έτσι, με πολύ λίγους υπερτοναϊκούς, με πάρα πολλούς ε, και με ε, όχι πολύ, πολλούς μεταμοσχευμένους. Και αν δούμε σε σχέση αυτή καθε αυτή την κάθαση και όχι το τελικό στάδιο, δηλαδή την κατανομή των αρρώστων μεταξύ αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής, φαίνεται ότι η Ελλάδα κυριαρχεί, είναι μαζί με τις χώρες που κυριαρχεί η αιμοκάθαρση. Συγκεκριμένα, εδώ βλέπετε, εντάξει, είναι πολύ, πολύ μικρά τα γράμματα, αλλά να σας πω ότι είναι από το 2002 μέχρι το 2015 και φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι σταθερά πάνω από 90% προσανατολισμένη προς την αιμοκάθαρση. Δηλαδή, η οι αιμοκαθερώμενοι ασθενείς είναι σαφώς, έτσι, πάνω από 90% σε σχέση με αυτούς που είναι στην Περτονάκη. Το 93,4% αναφέρεται στην τελευταία χρονιά που είναι καταγραμμένη, που είναι το 2015. Αν πάρουμε τώρα τα, τα στοιχεία της, Ευρωπαϊκής, ε, το, της Ευρώπης, θα δούμε ότι ε, σαν χώρα είμαστε στα μαύρα, δηλαδή είμαστε στους αρρώστους, είμαστε στις χώρες που έχουμε τους περισσότερους ε, α, ε, αρρώστους με, ε, ε, με τελικό στάδιο χρόνιας νευρικής ανεπάρκειας, πάνω από 200 ανά εκατομμύριο πληθυσμό. Ε, επίσης, φαίνεται ότι είμαστε πρώτοι σε αυτό, ενώ από τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό αρρώστων σε, τα, σε τελικό στάδιο χρόνιας νευρικής ανεπάρκειας. Και στον επιπολασμό, Είμαστε από τις πρώτες, μα μας περνάει η Πορτογαλία, η οποία έχει παραπάνω, αστε, παραπάνω ασθενείς ε, σε ένα πληθυσμού. Να θυμίσω πάλι, επίπτωση είναι οι νέοι ασθενείς αναχρόνω, χρόνο, είναι το σύνολο των ασθενών. Εντάξει, για να μην μπερδευόμαστε. Και εδώ βλέπουμε ότι πράγματι είμαστε από τις, πάλι, από τις πρώτες χώρες, έτσι, με, το περισσότερο, με, το, το μεγαλύτερο πληθυσμό σε σε τελικό στάδιο. Όσον αφορά τις μεθόδους κάθαρσης, εδώ βλέπετε τα, τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Είναι σαφές ότι η αιμοκάθαρση σε σχέση με την περιτοναϊκή υπερτερεί. Βλέπετε ότι είναι γύρω στο... Όσον αφορά... Εδώ να σας το δείξω λίγο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους νέους ασθενείς που μπαίνουν ένα χρόνο. Σαφώς μπαίνουν πολύ λιγότεροι στην περιτοναϊκή εδώ είναι άντρε και γυναίκε, από ό,τι μπαίνουν στην αιμοκάθαρση, είναι ο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Και επίση αυτοί που μένουν στην αιμοκάθαρση και στην περιτοναϊκή, δηλαδή αυτοί που έχουμε σε, ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο πόσους ασθενεί έχουμε, έτσι πάλι είναι πολύ περισσότεροι οι αιμοκαθερόμενοι από ότι οι περιτοναϊκοί. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επιδημιολογία. Είναι σαφές ότι παρά το ότι είμαστε υπέρ της αιμοκάθαρσης όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα, τα στοιχεία δεν δείχνουν, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια, ότι έχει υπερτερεί σε επιβίωση η αιμοκάθαρση. Βλέπετε, μάλιστα, διότι στα πρώτα χρόνια υπερτερή, υπερτοναϊκή και μετά αλλάζει κάποιο το πράγμα. Μετά τα τρία, τρεις χρόνια, η, η επιβίωση γίνεται καλύτερη για την αιμοκάθαρση. Αυτά όσον αφορά την επιδημιολογία και βέβαια την επιδημιολογία τη βάζουμε για να καταλάβουμε ότι η επιμοκάθαρση καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα τη νευρολογία. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε ιστορικά στοιχεία. Είπε κάποια πράγματα η κυρία Γιαννοπούλου. Αυτό είναι ο πρώτο που περιέγραψε τη μέθοδο μορμάκρυνση των ουσιών μέσω μεμβράνη. Ε, με, με αυτή την περίφημη ε, μηχανή. Όπω βλέπετε, έχει μία ημιδιαπεραπτή μεμβράνη και έβαλε μέσα, ε, ε, έβαλε μέσα ορό και είδε ότι φεύγουν οι τοξικές ουσίες. Το 1913 έγινε η πρώτη δημοκράτηση σε μηματόζο. Το 1935 ανακαλύφθηκε η παρίνη, οπότε μπορέσαμε έτσι, να κάνουμε αιμοκάθαρση σε άνθρωπο. Το 1945 ήταν η πρώτη επιτυχή συνεδρία δημοκάθαρση. Ήταν διάρκεια 11,5 ώρων, σε ένα 67 χρόνο στενή, με ανεπάρκεια. Αυτό ο κύριο την έκανε. Ε, αυτό είναι το μηχάνημα δημοκάθαρση. Ένα κύλινδρο που είχε μεμβράνη από λουκάνικα και η αντλία του νερού ήταν από, από, από αυτοκίνητο Ford. Μετά το, το βελτίωσε και έκανε, έβαλε αντλία από πλυντήριο ρούχων. Λοιπόν, ε, όπως βλέπετε, για να καταλάβετε τι πρόκειται, εδώ, ε, ε, αυτές οι, οι μεμβράνες, μέσα εδώ, στις μεμβράνες από τα λουκάνικα, περνούσε το αίμα και εδώ ήταν το διάλειμμα της αμμοκάθαρσης στη, στη σκάφη και γύριζε αυτό το πράγμα και θεωρητικά έκανε κάθος. Άρα λοιπόν, από το 1945 μέχρι το 1960 η αιμοκάθαρση χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση οξίας νευρικής ανεπάρκειας. Βέβαια, οι συνθήκες ήταν συνθήκες χειρουργείου, ήταν γυάλινες φλεβικές υπαροχές, γινόντουσαν πολλές μεταγγίσεις αίματος και η διάρκεια της συνεδρίας ήταν 12-24 ώρες. Το 1960 ξεκίνησε πλέον να είναι σοβαρά η αιμοκάθαρση και να αντιμετωπίζει και αρρώστου με χρόνια ενεργειακή ανεπάρκεια, διότι ανακαλύφθηκε από του Σκρίμπνερ και Κουίντον το Σαντ, το λεγόμενο. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαν και μονάδε αιμοκάθαρση για την αντιμετώπιση τη χρόνια ενεργειακή ανεπάρκεια. Το 1965, βέβαια, η Μπρέτσια και Τσιμίνο ανακάλυψαν και την περίφημη φίστουλα. Εδώ βλέπετε τι γυάλινε βελόνε αιμοκάθαρση, και εδώ βλέπετε το Σαντ, το πρώτο Σαντ που έκαναν οι Σκρίμπνερ και Κουίντον. Άλλα ισταρικά στοιχεία, το 1972 ξεκίνησε το σύστημα τη υγεία των ΗΠΑ να καλύπτει χρόνο ομοκαθερόμενο κάθε ηλικία. Όπω καταλαβαίνετε, μέχρι εκείνη την εποχή, έτσι, αυτοί οι οποίοι φτάνανε σε τελικό στάδιο χρόνο ομοκαθερόμενο κάθε ηλικία πεθαίνανε. Το 1977 ανακαλύφθηκαν οι νέε μέθοδοι με την αιμοδιοίθηση. Το 1980 μπήκαν τα, διάλυμα, τα διαλύματα των τραγικών. Το 1985 περιγράφηκε για πρώτη φορά η επάρκεια τη αμοκάθαρση, το είπε η κυρία Γιανοπούλου, το 1997 βγήκαν οι πρώτε κατευθυντήριε οδηγίε που είχαμε σαν, αιμο... Έτσι, το 1997. Είναι πάρα πολύ φρέσκια ιστορία. Να πάμε σε αρχέ λειτουργία. Ήδη σα είπε, είπε η κυρία Γιανοπούλου, έχουμε ένα φίλτρο. Το οποίο φίλτρο από τι αποτελείται, αποτελείται από τριχοειδή. Εντάξει, τα οποία τριχοειδή μέσα στο τριχοειδή μπαίνει αίμα. Άρα έχουμε τριχοειδέ, μπαίνουν, μέσα στο ε, μπαίνει το αίμα μέσα στο τριχοειδή και έχουμε και, μία, και ένα άλλο ο, διάλειμμα το οποίο λούζει αυτά τα τριχοειδή. Αν το δούμε σε ε, γκάρσια τομή, πρακτικά έχουμε το διάλειμμα που είναι το κίτρινο, έχουμε το ροζ που είναι το αίμα και αυτό το κόκκινο είναι η μεμβράνη που θεωρητικό είναι το τείχωμα των τριχοειδών. Άρα, τι έχουμε. Έχουμε δύο διαμερίσματα, το αίμα και το διάλειμμα, το οποίο χωρίζεται από μία μη διαπερατή Και τι είναι η μη διαπερατή μεμβράνη, αυτή είναι η μη διαπερατή μεμβράνη, αφήνει να περνάνε ουσίε μικρού μοριακού βάρου και νερό, αλλά δεν αφήνει κύτταρα και ουσίε μεγάλου μοριακού βάρου. Και γίνεται κάπω έτσι, εντάξει, όταν έχουμε από εδώ το διάλειμμα, από εδώ το αίμα, κάποιες ουσίες μικρού μοριακού βάρους περνάνε προς το διάλειμμα. Πού στηρίζεται η αιμοκάθαρση? Στηρίζεται κυρίως στη διάχυση, δηλαδή μεταφορά διαλυτής ουσίας χωρίς σύγχρονη μεταφορά διαλύτη. Ε, πού, δι, πού βασίζεται η διάχυση? Βασίζεται στη διαφορά συγκέντρωσης ουσίας και αφορά κυρίως μικρού μοριακού βάρους ουσίας. Δηλαδή, όταν έχουμε μια μηδιαπερατή μεμβράνη που χωρίζει συγχρονη μεταφορα διαλυτη που βασιζεται η διαχυση βασιζεται διαμερίσματα, δηλαδη οταν εχουμε μια διαπερατη μεμβρανη που χωριζει δυο διαμερισματα απο το διαμέρισμα υψηλή συγκέντρωσης ουσίας θα περάσει ουσία σε αυτό που έχει τη χαμηλότερη συγκέντρωση. Έτσι λοιπόν, αν βάλουμε ένα, σε ένα ποτήρι μια μηδιαπερατή μεμβράνη και τη χωρίσουμε στα δύο και βάλουμε εδώ κάποιε ουσίε, στο τέλο θα έχουμε μια ισορροπία μεταξύ των συγκεντρώσεων τη ουσία. Αυτό συμβαίνει και στο φίλτρο και έχουμε τη μεμβράνη και τι κάνουμε. Προφανώς στο αίμα υπάρχει ουρία κρεατινίνη, για να το κάνουμε σχηματικά. Στο διάλειμμα δεν υπάρχει ουρία κρατινίνη, άρα θα έχουμε μία μετακίνηση των τοξικών ουσιών από το αίμα προ το διάλειμμα. Όσον αφορά το κάλιο, προφανώ ε, θα έχουμε μετακίνηση από το, ο, δι, από το αίμα προ το διάλειμμα. Αν και αν τον έχουμε υποκαλιεμία, επειδή το, επειδή το διάλειμμα έχει και κάλιο, μπορεί να έχουμε και την αντίθετη δικατεύθυνση. Στα ζαθρακά κυρίω τι κάνουμε, βάζουμε τα ζαθρακά στο διάλειμμα και έτσι Έχουμε τον άρρωστο να δέχεται τα δραντικά. Διότι εδώ η, 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 η συγκέντρωση είναι μικρότερη. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, τον άτριο δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι κι αλλιώς ο άρρωστο θα βγει με τον άτριο που θα έχει το διάλειμμα στο τέλος τη Και το ασβέστιο το ίδιο. Αυτά ήταν η διάχυση. Έχουμε και τη συμμεταφορά. Συμμεταφορά Ση τι σημαίνει. Σημαίνει σύγχρονη μεταφορά διαλύτη και διαλυτής ουσίας Και βασίζεται στη διαφορά τη εργοστατική πίεση. Δηλαδή. Προηγουμένως, έχουμε μια διαπέρατη μεμβράνη όπως είπαμε προηγουμένως. Εδώ έχουμε ουσίες διαλυμένες. Εάν εφαρμόσουμε πίεση υδροστατική, θα μετακινηθεί νερό και συγχρόνως με το νερό θα μετακινηθούν και διαλυμένες ουσίες. Αφορά ουσίες μικρού αλλά και μέσου μοριακού βάρους η συμμεταφορά. Τη βλέπετε εδώ σχηματικά. Έτσι, περνάει, περνάει με την πίεση, περνάει ο ροζ από το έμα αίμα προς το διάλειμμα της αιμοκάθαρσης και συμπαρασύρει και κάποιες ουσίες που είναι διαλυμένε σε αυτόν τον ορό. Είναι κάτι σαν και αυτό που κάνουν για να βγάλουν στιγμιαίο ο, γαλλικό καφέ. Πάμε να δούμε λίγο για τι μεμβράνες και τα φίλτρα. Αυτό είναι μια μεμβράνη, έτσι όπω φαίνεται. Η παραγωγή των πρώτων μεμβρανών κυταρίνη από βαμβάκι ήταν. Έτσι, ήταν το, η κυταρίνη, το σελοφάνη δηλαδή πρακτικά. Έτσι, ήταν οι πρώτε μεμβράνες. Εδώ βλέπετε ότι μετά από εκεί και πέρα βέβαια δημιουργήθηκαν αρκετά είδη μεμβρανών. Ε, τα τρία βασικά είναι η κυταρίνη, όπω είπαμε, όπω είναι η κουπροφάνη. Οι οποίε βέβαια η, η, η ήταν, πολύ, ήταν λιγότερο συμβατή Μεμβράνι. Βέβαια, εμεί, σαν, κράτος κράτο, την έχουμε καταργήσει αρκετά χρόνια τώρα γιατί είναι φτηνή. Ούτω ή άλλω, και εμεί, σαν κράτο, είμαστε, όπω ξέρετε, αρκετά πλούσιο. Στην Αμερική μόνο το κρατάνε την κουροφάνη. Λοιπόν, η τροποποιημένη κυταρίνη είναι το δεύτε, δεύτερο το δευτερο ειδο μεβρανών, όπου η χαρακτηριστικό εκπρόσωπο ήταν η ημοφάνη. Τη χρησιμοποιησαμε μέχρι πριν ορισμένα χρόνια. Και μετά ήρθαν οι συνδετικέ μεμβράνες. Είναι αυτέ που χρησιμοποιούμε πρακτικά στην Ελλάδα όλοι μα. Και κυρίω αφορούν την πολυσουλφόνη και τα είδη πολυσουλφόνη. Εδώ βλέπετε τι μεμβράνες οι οποίε κυκλοφορούν πλέον. Έτσι, είναι διάφορε πολυσουλφόνε πρακτικά ε, και πολυαρικρολιτρίλη. Και, ε, και, και, εδώ φαίνεται και ποια εταιρεία τι έχει κατασκευάσει. Τι σημαίνει μεμβράνη για την αιμοκάθαρση. Καταρχήν έχουμε μεμβράνε χαμηλή διαβατότητα, low flux, και μεμβράνε υψηλή διαβατότητα. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι η χαμηλή διαβατότητα είναι με μικρού πόρου και είναι διαβατέ σε ουσίε μικρού μοριακού βάρου και καθορίζεται με το KUF, έτσι το συντελεστή υπερδίθεση, που είναι κάτω από 10 ml ανά ώρα, ανά μιλιμέτρη δαργύρου. Οι υψηλή διαβατότητα, οι high flux, έχουν μεγάλου πόρου και είναι διαβατέ σε μικρού και μεσαίου μοριακού βάρου και ε, καθορίζονται με αυτέ που έχουν συντελεστεί περιδίθεις πάνω από 20 ε, μέλανα ώρα ανά μιλιμέτρη δαργύρου. Εδώ βλέπετε σχηματικά μέχρι πού φτάνουν οι low flax μεβράνες, πού φτάνουν οι high flax μεβράνες σε σχέση. Εδώ, 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 φαίνεται είναι το μοριακό βάρο των ουσιών και βέβαια εδώ είναι τι, τι διηθεί ο δικό μα ο φυσιολογικός νεφρός. Βλέπετε εδώ πώ είναι η low flux, πώ είναι η high flux. Και τελευταία έχουμε βέβαια και τι μευράνε αυξημένη διαβατότητα, όπω λέμε, super flux μευράνε, οι οποίε εδώ στην τελεστή περιδίθεση είναι πάνω από 40 ml ανά ώρα ανά μιλιμέτρη δαρκύρου. Και αυτό σημαίνει ότι αυτέ οι μευράνε βέβαια απομακρύνουν ουσίε μέσω βορειακού βάρου περισσότερο, δηλαδή έχουν αυξημένη απομάκρυνση β' 2 μικροσφαιρίνη, αλλά έχουν το κακό μαζί του φεύγει και λευκοματίνη, και βέβαια έχουν μειωμένη κάθαρση ουσιών μικρού μοριακού βάρους. Υπάρχουν και μεμβράνες οι οποίες α, ε, σχεδιάζονται. Είναι συστητικές μεμβράνες προϊόντα νακτολογίας. Υπάρχουν οι έξυπνε μεμβράνες με συστητικά κανάλια, υπάρχουν μεμβράνες από σιλικόνη, υπάρχουν ζώσε μεμβράνες που, έχουν, που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή έχουν, μιλάμε σε πειραματικό επίπεδο, έτσι, πάντα, με ενδοθυλιακά κύτταρα και σωληνοδοκά κύτταρα. Ας δούμε μερικές από αυτές. Αυτές είναι με το με πολυμερί, ε, Αυτές είναι με σιλικόνη, Αυτές είναι με ε, πυθυλιακά και ε, ε, σωληνιακά κύτταρα. Γρήγορα, γρήγορα να δούμε τα φίλτρα, Περι τίνος πρόκειται. Τα φίλτρα στην αρχή ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι πάνω από ένα μέτρο. Έτσι. Ε, και σιγά-σιγά μικρύνανε. Και μικρύνανε και φτάσανε σε αυτό, που, σε αυτό το μέγεθος και σε αυτό το είδος που έχουμε σήμερα, τα τριχοειδή, τα κυλινδρικά φίλτρα, τα οποία ε, όλοι χρησιμοποιούμε. Ε, τα χαρακτηριστικά των φίλτρων. Καταρχήν το είδος είναι βράνης, είπαμε προηγουμένω. Επίσης, ο συντελεστής υπερδιήθησης, που πάλι είπαμε προηγουμένω. Ε, η επιφάνειά τους, οι καθάσεις που, τον, που προσφέρουν, και συνήθω αυτό, αυτό που αναφέρεται στα φίλτρα και στα προσπέκτε των φίλτρων είναι καθαρισσιουρία κρετινίνη και βιταμίνη B12 και 2 μικροσφαιρίνη. Και επίση, ο συντελεστή μεταφορά μάστιση επιφανία που θα στηρεί, από ο κ. Γιαννοπόλου, είναι ο ΚΟΑ ε, και ο τρόπο αποστήρωση. Από αυτά τα χαρακτηριστικά των φίλτρων, αυτά που σα ενδιαφέρουν είναι αυτά που είναι με, 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 με κίτρινο. Έτσι. Συντελεστή υπερδίθηση και ο ΚΟΑ. Και γιατί μα ενδιαφέρουν αυτά, Καταρχήν ο συντελεστή υπερδίθηση, διότι καθορίζει το φλαξ. Και όπω είπαμε, άλλε φορέ ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε high flux και άλλε φορέ low φλαξ. Ε, είπαμε τι είναι η υπερδίθηση, είναι όγκος σε ml του ύδατο που διθείται ανα ώρα, ανα μιλιμέτρη αργή τη πίεσης, πίεση. Η μευριανική πίεση που βάζουμε, η TMP, που την βάζει το, το, το μηχάνημα. Ε, παλιότερα τη βάζαμε ε, manual, τώρα τη βάζει αυτόματα έτσι ώστε να α, 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 αφαιρέσει τα, τα υγρά που έχει φέρει ο άρρωστος. Ο συντελεστής επιφάνειας μεταφοράς μάζας είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα φίλτρο. Διότι είναι η μέγιστη θεωρητική κάθαρση μέσω του φίλτρου σε μέλλον ένα λεπτό κάποιες ουσία όταν η ροή αίματο και διαλύματο είναι απειρό μεγάλη. Ο κόα λοιπόν για την ουρία, γιατί για αυτή την ουσία μιλάμε και το μετράμε, καθορίζει την αποτελεσματικότητα ενό φίλτρου. Έτσι, φίλτρα με κόα πάνω από 700 ml ένα λεπτό θεωρούνται υψηλή αποτελεσματικότητας. Φίλτρα με κόα κάτω από 500 ml ένα λεπτό θεωρούνται χαμηλή αποτελεσματικότητα. Αυτό το, το, αυτό το slide το είδα και προηγουμένω από την κυρία Γιανοπούλου. Είναι πράγματι το έχω φτιάξει εγώ. Λοιπόν, ε, είναι, ε, ε, εδώ φαίνεται η διαφορά δύο φίλτρων με διαφορετικό κόα. Προσέξτε λίγο. Εδώ έχουμε τα ημέλια ένα λεπτό τη παροχή του αίματο, δηλαδή την αντλία αίματο του διαλύματο. Εδώ έχουμε ένα φίλτρο το οποίο έχει ένα κόα 700. Και εδώ έχουμε ένα φίλτρο με τα κίτρινα που έχει κόα 1400. Βλέπετε ότι αν, αν πηγαίνουμε ε, πολύ χαλαρά, με 200 ημέλια ένα λεπτό δηλαδή την αντλία του αίματο, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά η κάθαρση που δίνουμε στον άρρωστο. Αν όμω φτάσουμε στα 400 και στο 500, βλέπετε τη διαφορά τη κάθαρση τη ε, ε, της ουρία που προσφέρει αυτό το φίλτρο. Άρα λοιπόν, φίλτρα με μεγαλύτερο κόα σημαίνει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εντάξει. Πάμε να δούμε λίγο για το μηχάνημα. Πώ είναι το μηχάνημα τη αμοκάθαρση. Τα μηχανήμα τη αμοκάθαρση εδώ που βλέπετε είναι παμπάλαια. Έτσι, από εδώ ξεκινήσαμε. Εντάξει. Ε, πήγαμε σε αυτά τα οποία ο κ. Μαργέλο που είναι εδώ, βέβαια, τα έχει δουλέψει αρκετό καιρό. Έτσι δεν και... κύριε. Μαργέλο. Ε, έτσι. Λοιπόν, αυτά, αυτά λοιπόν ήταν τα περίφημα γκάμπρο, τα οποία ήταν με ορόφους. Στην αρχή ήταν δύο οι όροφοι. Ήταν με οξικά, όχι δινατραγικά. Μετά γίνανε τρει οι όροφοι και μετά τέσσερι. Ολοκληρώθηκαν με τέσσερι ορόφου, όπου είχε και, το, και, την, και το, τα, τα δινατραγικά και είχε και την αυτόματη ε, υπερδιήθηση. Που θεωρητικά μπορούσαμε να βάζουμε κιλά και να βγάζει ο άρρωστο κατά τη διάρκεια τη συνεδρία. Τώρα πλέον βέβαια έχουμε πολύ σύγχρονα μηχανήματα. Τα ξέρετε όσοι δουλεύετε σε μονάδε σοβαρέ. Λοιπόν, είναι τα σύγχρονα μηχανήματα. Πάντω κάθε μηχάνημα μοκάθαρση έχει δύο πρακτικά κυκλώματα. Έτσι, το κύκλωμα του αίματο και το κύκλωμα του διαλύματος. Αυτά τα δύο κυκλώματα ενώνονται και επικοινωνούν στο φίλτρο, που όπως είπαμε έχει τα φέρνει σε επαφή τα δύο διαμερίσματα, το διάλειμμα και το αίμα. Είναι πολύ μικρότερο, όπως καταλαβαίνετε, το διάλειμμα του αίματος, έτσι, από το διάλειμμα από το, κύκλωμα του αίματος, από το κύκλωμα του διαλύματος, έτσι, διότι ό,τι βλέπετε στο μηχάνημα και είναι σαν ε, συσκευή, όλο, όλο αφορά το διάλειμμα. Έτσι. Όπως ξέρετε, το θέμα είναι οι γραμμές που βάζουμε και το φίλτρο, που, που από το φίλτρο, οι γραμμές που βάζουμε απ' έξω. Λοιπόν, ας δούμε λίγο το κύκλωμα του αίματος. Το κύκλωμα του αίματος είναι αυτό. Να το δούμε λίγο αναλυτικά. Η αντλία αίματος είναι από 200-600 ml ανά λεπτό. Συνήθως αυτό που χρησιμοποιούμε είναι με 300-500 ml ανά λεπτό. Εδώ βρίσκεται το συνδετικό για χορηγήσει και όπω επίση και το σημείο εμολυψιών πάνω στη γραμμή. Ε, προσοχή γιατί έχει αρνητική πίεση, γιατί βρίσκεται πριν από την αντλία του αίματο. Επομένω, ό,τι ό,τι ε, ε, συνδέσουμε εκεί θα φύγει πολύ γρήγορα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για το ορό. Εδώ μπορείτε να πει κανεί τι είναι αυτό. Πώς? Το χρησιμοποιείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι, ένα, αυτό είναι ένα τμήμα του μηχανήματος το οποίο στην Ελλάδα έχει καταργηθεί εδώ και, κάποια χρο... εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, είναι ατλία χορήγησης κλασικής υπαρήνης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα εναλλακτικά ε, χρησιμοποιούμε υπαρήνη μικρού μοριακού βάρους. Την, ε, την, ε, ε, θυμόμαστε την ατλία της υπαρήνης και την κλασική υπαρήνη μόνο από τους αρρώσεις που έρχονται για φιλοξενία από την... Γερμανία, από το Βέλγιο, από τη Γαλλία, τέλο πάντων από, από φτωχέ χώρε που χρησιμοποιούν την, την κλασική παρίνη, γιατί είναι ακριβή η παρίνη μικρού μοριακού βάρους. Και αυτό, ναι, και από το δεκάλεπτο αλάν που λέει, ναι, <laughs> το πατήσουμε, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τελευταία βέβαια, έτσι, στην, στην προσπάθεια να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την αντιπηξία, έτσι, του αίματος, υπάρχει και το, το διάλειμμα με τα κυτρικά, τα οποία ε, έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στην Αμερική, τα οποία μειώνουν, αν και σε, και σε μερικούς αρρώστου, καταργούν την υπαρήναι, όταν είναι το διάλειμμα με κύτρικά. Τώρα, εδώ, εκτός από αυτά, στο διάλειμμα, στο κύκλωμα του αίματος, υπάρχουν και τρεις σένσορες πίεσης. Ο ένας είναι που έχουμε την αρτηριακή πίεση, το άλλο έχουμε τη φλεβική πίεση και υπάρχει και ένα τρίτο στη μέση που είναι η πίεση εισόδου φίλτρου. Τι είναι αυτά, όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, είναι η πίεση πριν από την αντλία αίματο. Άρα, πότε έχουμε συναγερμό και γιατί το χρησιμοποιούμε αυτό τον σένσορα, τον χρησιμοποιούμε σε περιπτώσει, διότι θα χτυπήσει σε περιπτώσει ανεπαρκού παροχή τη αγκιακή προσπέλαση, δηλαδή όταν κολαψάρει η αγκιακή μα προσπέλαση. Η φλεβική πίεση είναι η πίεση μετά το φίλτρο. Έχουμε υψηλή τιμή σε περιπτώσεις που επίξει το κύκλωμα του αίματος ή έχουμε κόλλημα κατά την επιστροφή του αίματος στον ασθενή, δηλαδή στην αγκιακή του προσπέλαση. Η φλεβική πίεση χρησιμοποιείται από αρκετά κέντρα για να αναδείξει στένωση της αγκιακής προσπέλασης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν καταγράφουμε τακτικά με συγκεκριμένη ροή την φλεβική πίεση, μπορούμε να ε, πιθανολογήσουμε όταν ανεβαίνει αυτή ότι υπάρχει ε, στένωση στην οικιακή προσπέλαση. Η τρίτη πίεση, που δεν είναι σε όλα τα μηχανήματα, είναι η πίεση εισόδου φίλτρου. Είναι πίεση μετά την αντλία του αίματο, αλλά πριν το φίλτρο. Και ο συναγερμό τη σημαίνει θρόμβωση του φίλτρου. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο βλέπουμε στο κύκλωμα του αίματο. Βλέπουμε την αεροπαγίδα, που είναι πολύ σοβαρή, όπω ξέρετε, διότι δεν θέλουμε να πάει αέρα στον ασθενή. Έχουμε λοιπόν τον αχνευτή του αέρα, έχουμε το συναγερμό και έχουμε βέβαια και το κλαμπ διακοπή του αίματο. Από τη στιγμή που στην αεροπαγίδα ε, ανιχνευτεί αέρα, έτσι κλείνει το κύκλωμα και δεν πάει αίμα στον άρρωστο, δεν επιστρέφει. Άρα, στο κύκλωμα του αίματο, τι παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τη ροή του αίματο και παρακολουθούμε και τι πιέσει. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε στο ο, software του, του κάθε μηχανήματο, εντάξει και να τα παρακολουθούμε. Και να πάμε στο κύκλωμα του διαλύματος το οποίο είπαμε είναι ακόμα πιο μεγάλο. Το κύκλωμα διαλύματο, λοιπόν, τι ξεκινάει από την παροχή νερού από την. Από, 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 τον, από τον τοίχο. Έχουμε το μπετονάκι που αφορά την, το πυκνό διάλειμμα ηλεκτρολιτών. Έχουμε την φύσηγκα που είναι η φύσικα των Και ξεκινάμε το νερό της βρύσης, εναλλάκτης θερμότητας. Κάνουμε γίνεται η πρώτη ανάμιξη μετά με το πυκνό διάλειμμα ηλεκτρολιτών. Μετά έχουμε το θερματικό που το θερμαίνει. Έχουμε μια δεύτερη αναμεικτική αντλία που αναμειγνύει το διάλειμμα και με τα διδαθρακικά. Για του γνωστού λόγου, δεν πάει μαζί το διδαθρακικό, όπω ξέρετε, με το πυκνό διάλειμμα των ηλεκτρολιτών, γιατί το ένα έχει ασβέστιο και το άλλο έχει διδαθρακικά και δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι μαζί. Και ε, περνάει από το σύστημα ελεγχόμενη περιδίθηση και φτάνει στον άρρωστο. Μάλλον στο φίλτρο. Λοιπόν, η αναμεικτική αντλία φτιάχνει το, το πρώτο μείγμα. Η αναμεικτική αντλία 2 φτιάχνει το μείγμα 2. Ε, φτάνουμε έτσι να κάνουμε ένα διάλειμμα το οποίο έχει νερό, έχει χλωριούχο νάτριο, έχει ασβέστιο, έχει κάλιο, έχει μαγνήσιο, έχει οξικό ε, οξύ, έχει δεξτρόζι, εντάξει, και αναμειγνιόμενο στη δεύτερη φάση, και με τα διδαθρακικά, φτιάχνει περίπου ένα διάλειμμα το οποίο έχει αυτή την ε, συγκέντρωση, αυτές τις συγκεντρώσεις. Υπάρχει και εναλλακτική λύση, χρησιμοποιείται στην Αμερική, η επιτόπου παρασκευή των διδαθρακικών. Επομένως, δεν έχουμε, επειδή οι φύσικες, ξέρετε, είναι ακριβέ. έτσι, οι Αμερικάνοι κάνουν επιτόπου παρασκευή των διδαθρακικών... είτε γεμίζοντας μπετονάκια, είτε έχοντας στο κύκλωμα του νερού που διαμοιράζουν στη μονάδα, έχουν και θραγικά <coughs> Αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν καταλήγουμε να έχουμε ένα, ένα, διάλειμμα το οποίο στο τέλος, εντάξει, εδώ είναι το, το συμπυκλωμένο, στο τέλος θα βγάλει ένα νάτριο 135 με 145, κάλιο 0 4, αναλόγως τι θέλουμε, ασβέστιο 1,25 με 1,75. Μαγνήσιο 0,25 με 0,375. Το χλώρο 90 με 20. Τα τοξικά 2 με 4. Τα ενδρικά 27 με 40. Η γλυκόζη 0 με 2. Και το pH 7,1 ω 7,3. Ξαναθυμίζω τα κεντρικά. Έτσι, όταν έχουμε κεντρικά, δεν έχουμε οξικό. Τι μπορούμε να ρυθμίσουμε σε ένα διάλειμμα, εμείς. Μπορούμε να ρυθμίσουμε καταρχήν τη ροή του διαλύματος. Από 500 έως 800 ml ένα λεπτό. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συγκέντρωση του νατρίου, ανάλογα το τι άρρωστο έχουμε. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συγκέντρωση των διδαθρακικών. Επιτόπου, την ώρα που κάνει μοκάθρωση ο άρρωστος. Και επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε και τη θερμοκρασία. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, αλλά πρέπει να έχουμε να, έχουμε, να παραγγείλει ε, ε, μπετονάκια όσον αφορά τη συγκέντρωση της γλυκόζης. Έτσι, άρα μπορούμε να έχουμε στη μονάδα μας διαφορετικών συγκεντρώσεων γλυκόζη ε, ή διαφορετικών συγκεντρώσεων καλίου μπετονάκια ή διαφορετικών συγκεντρώσεων ασβεστίου. Για να εξανατομικεύουμε σε κάθε άρρωστο τι θα βάλουμε. Τελευταίο, αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό, είναι το σύστημα ελεγχόμενη υπερδίθηση. Το σύστημα ελεγχόμενη υπερδίθηση που πρακτικά. Ε, ε, είναι ε, η καρδιά του μηχανήματος, του κάθε μηχανήματος, διότι δεν θέλουμε, θέλουμε προφανώς να βγάζουμε τα κιλά ή το, τον, τον όγκο, τέλος πάντων, των, υγρών που, θέλ, που έχουμε προγραμματίσει. Η ογκομετρική μέθοδος ελεγχόμενης περιδίδυσης είναι η καλύτερη. Έτσι. Δηλαδή, τα μηχανήματά μας οφείλουμε να έχουν ογκομετρική μέθοδο ελεγχόμενης ε, υπερδίθεσης, διότι η ρύθμιση τη αντλήρη περιδίδηση μέσω τη είναι αυτή που είναι η καλύτερη και είναι και η πιο ακριβή. Και επίση είναι η μοναδική μέθοδο ελεγχόμενη περιδίδηση που μπορεί να, που μπορεί να α, α, χρησιμοποιηθεί σε υψηλή, σε high-flux αιμοκάθαρση. Η, η δεύτερη μέθοδο που έχουν μερικά ε, 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 μηχανήματα είναι η μέθοδο μέσω υπολογισμού των πιέσεων, που δεν είναι τόσο ακριβή. Τι παρακολουθούμε στο. Κύκλωμα του διαλύματο, παρακολουθούμε συναγερμού ροή, συναγερμού αγωγιμότητας, συναγερμού δαιμοκρασία, διαρροή αίματο, υπεριδύθυνση και διαμεβρανικής πίεση. Όλα μπορούμε να τα βλέπουμε ανα πάσα στιγμή στην οθόνη μα και να μην μα ξεφύγει τίποτα. Πάμε στην επεξεργασία νερού. Η επεξεργασία νερού. Όπω ξέρετε, είπαμε ότι παίρνουμε νερό τη βρύση για, για να φτιάξουμε το διάλειμμα της αμοκάθαρσης... αλλά δεν το πάμε έτσι όπως είναι, έτσι, όπως είναι από τη βρύση. Έχουμε μια έδωση επεξεργασίας νερού σε κάθε μονάδα ε, ε, τεχνητού νεφρού... η οποία περιλαμβάνει τη δεξαμενή του νερού ίσως... φίλτρο σωματιδίων, φίλτρο άνθρακα, αποσκλητητές... την αντίστροφη όσμωση, η οποία πρακτικά είναι το κύριο εργαλείο για να κάνουμε καθαρό νερό, τους απιονιστες δεξαμενή καθαρό καθαρό έχουμε, δεν έχουμε, θα το εξηγήσουμε, ένα φίλτρο μικροβίων στο τέλος και βέβαια όλο αυτό, ο, ό, ό,τι παρασκευάζεται, πάει στο κλειστό κύκλωμα της μονάδα μονάδας αιμοκάθαρσης. Η αντίστροφη όσμωση. Τι είναι η αντίστροφη όσμωση. Χρησιμοποιείται, είπαμε, για να, να, να καθαρίζουμε το νερό. Απομακρύνει οντισμένε και μη οντισμένε ουσίε, είναι φραγμό για μικρόβια και και είναι μεγάλη σημασία για την ποιότητα τη αιμοκάθαρση. Εδώ έχουμε το τι πρέπει να βγαίνει σαν καθαρό νερό τα, τα, στάνταρ που πρέπει να τηρούμε σαν μονάδα αιμοκάθαρσης. Άρα, ως εδώ έχουμε το νερό της βρύσης, το οποίο γίνεται νερό αιμοκάθαρσης, το οποίο γίνεται διάλειμμα αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας α, στην, ε, στο τμήμα ε, επεξεργασίας νερού. Υπερκαθαρό διάλειμμα αιμοκάθαρσης που θέλουμε σε περιπτώσεις που κάνουμε καινούργιες μεθόδι, με μεθόδους, όπως online αιμοκάθαρση ή flux αιμοκάθαρση, εξασφαλίζεται από τα φιλτράκια που έχουν τα μηχανήματα πίσω, στο πίσω μέρος, και κάνουν υπερκαθαρό νερό. Και αν θέλουμε βέβαια να κάνουμε online, άρα online αιμοδιαδίηση, hemmocath... άρα λοιπόν να έχουμε υποκατάστατο, το οποίο φτιάχνουμε από νερό τη βρύση, δηλαδή να βάλουμε ενδοφλέβια νερό τη βρύση, η υπεξεργασία συ, ε, είναι, συμπληρώνεται με ένα α, φιλτράκι που είναι πάνω στην, ε, ε, στην, στην, στην ε, είναι πάνω στη γραμμή τη υποκατάσταση. Λοιπόν, υπάρχουν και πρόσθετε δυνατότητε. Εδώ βλέπουμε τα profiling. Εδώ βλέπουμε την, τα profiling του UF, το profiling του νατρίου. Ε, έχουμε μηχανήματα που αυτόματα ε, ε, παίρνουν αρτηριακή πίεση, τη γράφουν. Αν χρειαστεί, δίνουν, δυνατότητα, έχουν δυνατότητα και χορήγηση διαρρήματο ε, υποκατάστασης υποκατάσταση σε υποτασικό. Επίση, έχουμε και μέτρηση τη επάρκεια τη κάθαρση από ορισμένα μηχανήματα. Βλέπετε εδώ ένα, έτσι που βγάζει το KTV. Ο συγκεκριμένο άλλο του έχει ένα 45, όπω βλέπετε. Λοιπόν, και επίσης υπάρχουν και μηχανήματα που μας βοηθάνε στο να Αφιδατώσουμε τον άρρωστο ασφαλώ, όπως είναι η συνεχής οπτική μέτρηση και καταγραφή του Ματοκρίτη. Εδώ είναι ένα μηχανάκι από αυτά και αυτό εδώ είναι το τι μας δείχνει. Είπαμε ότι το 1943 αυτά ήταν τα μηχανήματα, το 2015 βέβαια είναι αυτά. Ε, υπάρχουν ακόμα πιο νέα, αυτά που σας, βλέ, που, που, που σας, δείχνω είναι του 18. Υπάρχουν βέβαια και τα νέα γενιάς μηχανήματα που είναι φορητά, αυτά που βλέπετε. Υπάρχουν και νέες γενιάς ασθενείς, όπως ξέρετε, έτσι, γατάκια, σκυλάκια. Έχετε, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό για τους ε, νεφρολόγους. Ε, τελειώνω με την... αυτές αυτή, είναι, αυτά νέες εσοδείας, τα, τα, μπλουζάκια, γι' αυτό σας το δείχνω. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να δούμε τι ερωτήσει. Κτηνιατρική νεφρολογία. Πάμε στι ερωτήσει. Ναι. Πώς? Πώ? Κτηνιατρική ναι, νεφρολογία. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια τη αιμοκάθαρση, η αντίστροφη όσμωση χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του νερού τη βρύση, καλύτερη κάθαρση μικρού μοριακού βάρου ουσιών, καλύτερη κάθαρση μέσου μοριακού βάρου ουσιών, παρασκευή υγρού υποκατάσταση από το μηχάνημα αιμοκάθαρση. Ωραία. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Το φαινόμενο τη διάχυση το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια τη αμοκάθεση οφείλεται στη διαφορά τη υδροστατικής πίεση, στη διαφορά ζωμοτική πίεση, στη διαφορά συγκέντρωση διαλυτών ουσιών, στη διαφορά κολοδοσμοτική πίεση. Θαυμάσια. Πάμε. Ποιο από τα παρακάτω φίλτρα θα χρησιμοποιούσατε σε ένα ασθενή που χρειάζεται καλή κάθαρση. Φίλτρο με, με συντελετή υπερδίθυση 38 και κο 650. Φίλτρο με συντελετή υπερδίθυση 18 και κο 1350. Φίλτρο με συντελετή υπερδίθυση 38 και κο 850. Φίλτρο με ΚΙΟΥΕΦ 18 και κο 850. να δούμε τι κάναμε. Ναι, λοιπόν, επειδή είχατε κολλήσει από την πρώτη φορά, έτσι, ότι προφανώς θέλατε 850, γιατί σας έδειξα όμως, έτσι, ότι το φίλτρο, τη διαφορά, τι, τι καλύτερη κάθαρση κάνει ένα φίλτρο 1400 σε σχέση με ένα φίλτρο... 400, 700, να μην το ξαναδείξω εκείνο και τη διαφάνεια. Έτσι, Ηταν η διαφάνεια με τα αστεράκια που ήταν κόκκινα και, και, και κίτρινα. Λοιπόν, και σα είπα ότι κυρίω αυτό που θέλουμε από ένα φίλτρο είναι να καλύ, να, 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 για να κάνει καλή κάθαρση είναι να έχει υψηλό κόα. Άρα, όσο υψηλότερο κόα έχουμε, τόσο καλύτερη κάθαρση έχουμε. Το ποσοστό στενών. Έχετε καμία αντίρρηση? Υπάρχει, μπορεί να μου πει κάποιος που το, που το ψήφισε τι, τι σκέφτηκε. Που ψήφισε το 3, ναι. Που ψήφισε το 850. Κοα. Το 38, 38, γιατί, γιατί θέλετε, καλή, καλή Θέλατε Θέλετε να είναι high flux η αιμοκάθαρση. Θεωρείτε ότι high flux η αιμοκάθαρση, δηλαδή, θα κάνει καλύτερη κάθαρση. Έτσι και αλλιώς, η υπερδίηθηση τι αφορά κυρίως. Την υπερδίηθηση, έτσι δεν είναι. Η υπερδίηθηση έτσι και αλλιώς πολύ μικρή, πολύ, μικρή, ε, πολύ μικρή σημασία έχει για την κάθαρση. Όπως είδατε στο KTV, έτσι, το, το, το έδειξε η κυρία Γιανοπούλου, έτσι, στο KTV, αν αυξήσουμε την υπερδίηθηση, πολύ λίγο ανεβαίνει το KTV, έτσι δεν είναι. Ενώ αν αυξήσουμε το K, στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέμε ότι αυξάνουμε με τον ΚΟΑ, έτσι, προφανώ αυξάνουμε την κάθαρση. Ναι, κύριε Μαργέλο. Να Βεβαίω. Προσπαθούμε με το φίλτρο να κάνουμε δύο πράγματα. Να βγάλουμε ουσίες από τη μία μεριά και αυτό θα το κάνει το ΚΟΑ, και από την άλλη μεριά προσπαθούμε να παράξουμε υπερδίδημα. Ό,τι και να ρυθμίσουμε όμω με, με τον προγραμματισμό του μηχανήματο, δεν μπορούμε να μεταβάλουμε καθόλου το ΚΟΑ για να Όχι. μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη κάθαρση. Ναι, επομένως, λοιπόν, διαθέτοντα ένα φίλτρο με υψηλό ΚΟΑ, έτσι, προφανώ κάνουμε ε, high efficiency αιμοκάθαρση και κάνουμε καλύτερη κάθαρση. Άλλωστε, γι' αυτό σα είπα καλή κάθαρση, έτσι, δεν, δεν έχει καθόλου πυρδίθυση στην ερώτηση. Οκ, okay. πάμε στην επόμενη. Το ποσοστό των ασθενών που είναι ενταγμένοι σε αιμοκάθαρση στην Ελλάδα σε σχέση με το ποσοστό αυτών που είναι ενταγμένοι σε περιτονική κάθαρση. Απαντήστε το αυτό. Φαντάζομαι ότι έγινε, έγινε κατανοητό. Ναι, είναι προφανές ότι κάποιοι ήταν πιο αισιόδοξοι για την περιπτωνακή, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πάνω 50% είναι αιμοκάθαρση. Έχουμε άλλο, όχι νομίζω, ε, το ήτανε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.